Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχει νέο βίντεο από hacker. Κύριε Μπαστέ, καλό μεσημέρι. Πριν πάμε σε αυτό το βίντεο, να δούμε λίγο, σας παρακαλώ, αυτό με τις συχνότητες τις τηλεοπτικές. Κάποιος παρεμβαίνει, ξέρουν ότι από τη θάλασσα. Τι μπορεί να είναι αυτό το κάποιος? Μια παρεμβολή από σήματα ηλεκτρονικά μπορεί να είναι από παντού. Μπορεί να είναι είτε από πλοία, από διαστημικό σήμα, από άλλη χώρα, από αεροπλάνα ή άλλους πομπούς που εκπέμπουν το ίδιο ή παρόμοιο σήμα ή της αναμετάδοσης. Δεν είναι δύσκολο να παρεμβάλλει κάποιος σε μια συχνότητα. Στην ουσία, όποιος φωνάζει περισσότερο στην ίδια συχνότητα θα έχει περισσότερο σήμα ή θα ρίχνει το σήμα του άλλου. Δεν είναι εύκολο όμως να. Τώρα μπορεί πλοία στρατιωτικά να χρησιμοποιούν τις ίδιες συχνότητες με τις τηλεοπτικές, κύριε Μπαστέ? Δεν είναι ανάγκη να είναι οι ίδιες οι συχνότητες. Μπορεί μια συχνότητα να επηρεάζει μια άλλη συχνότητα, διότι μπορεί να είναι διπλάσια της και το εύρος της να είναι στο ίδιο χρόνο που μπορεί να κάνει η ζημιά. Άρα δεν σημαίνει ότι μιλώ στη συχνότητα 10 και στη 10 μιλά και ο άλλος, άρα ακούγεται μόνο αυτός. Μπορεί να μιλά στην 20 και να επηρεάζει και τη 10, διότι είναι στο ίδιο φάσμα. Δεν είναι τόσο απλό να το καταλάβει κάποιος. Κατανοητό. Λύση υπάρχει τουλάχιστον, που είναι πιο απλό να μας πούνε οι αρμόδιοι αν υπάρχει λύση ή όχι? Κοιτάξτε, αν είναι παρεμβολή εσκεμμένη, είναι θέμα να βρουν από πού είναι και να λάβουν τα αντίστοιχα μέτρα. Αν είναι, για παράδειγμα, από τα κατεχόμενα, αν είναι από το Ισραήλ με τα αεροπλάνα που ρίχνουν τώρα πυράβλους στη Γάζα ή οτιδήποτε εξοπλισμός στρατιωτικός, ο οποίος λειτουργεί με τον τρόπο που πρέπει, αλλά για κάποιο λόγο επηρεάζει κάποια σήματα. Πρέπει απλά να βρεθούν, αν είναι όντως έτσι, διότι μπορεί να είναι και κακόβουλη παρεμβολή από άτομα οι οποίοι θέλουν να κάνουν ζημιά. Δεν έπρεπε να το είχαμε βρει από την Παρασκευή, Σάββατο πρωί, πότε έγινε γνωστό, κύριε Μπαστέ? Εάν συνεχίζει το πρόβλημα και εκπέμπει κάποιος και από κάποιο σημείο εκπέμπεται κάποιο σήμα, είναι εύκολο να βρεθεί από πού έρχεται το σήμα. Δηλαδή, αν είναι βόρεια, νότια και όλα αυτά, φαίνεται με κάποιον εξοπλισμό από πού έρχεται το σήμα. Είναι θέμα απλά να γίνει περισσότερη έρευνα για να δουν αν μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις αυτών που τα εκπέμπουν τα σήματα. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει νέο βίντεο από τους hacker που χτυπάνε ανοιχτό πανεπιστήμιο και όλα τα υπόλοιπα? Είναι η ίδια ομάδα που έστειλε την περασμένη εβδομάδα ένα μήνυμα μέσω Twitter στο ανοιχτό πανεπιστήμιο, που τους ανακοίνωσε ότι έχουν τα αρχεία τους και ότι είναι δεσμευμένα τα αρχεία τους στο σερβέρ τους και έτσι θέλουν λεφτά για να μην τα κυκλοφορήσουν. 100.000 δολάρια, ναι. Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι η απαίτησή τους την περασμένη εβδομάδα με ένα χρονικό περιθώριο 13 μέρες. Τώρα πρέπει να είμαστε στις 10. Το οποίο μετρά ο χρόνος τις μέρες και τα λεπτά που θα γίνει η δημοσίευση. Όμως, τι κάνανε αυτοί σήμερα? Κυκλοφορήσαν ένα βίντεο, το οποίο στην ουσία έκατσε κάποιος και ανοίξε αρκετά από τα αρχεία τα οποία υπάρχουν στη διαρροή, είτε είναι αρχεία document, Excel, φωτογραφίες, εγγραφά, email, σε όλα αυτά. Του ανοιχτού πανεπιστημίου εννοεί, δηλαδή πήρε και έδειξε το τι έχουν στην κατοχή τους από το ανοιχτό πανεπιστήμιο, τι προσωπικά δεδομένα. Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό δεν μπορούμε να δείξουμε το βίντεο, γιατί υπάρχουν πολλά προσωπικά δεδομένα που δεν μπορούμε να τα δείξουμε. Ναι. Αν θα το δείξετε, πρέπει να τα. Ναι, πρέπει να καλύψουμε. Ναι, ναι, μάλιστα. Ναι, ακριβώς. Ναι. Διότι συμπεριλαμβάνει για ταυτότητες, πιστοποιητικά γεννήσεως. Όλα αυτά είναι αυτών ανθρώπων που είναι στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Όσοι συναστραφάκια μαζί τους. Μπορεί να είναι φοιτητές, μπορεί να είναι υπαλλήλοι, μπορεί να είναι συνεργάτες, μπορεί να είναι οποιοδήποτε έχουν επαφή με έναν οργανισμό. Δεν παίζει ρόλο όμως ποιο είναι τα αρχεία. Είναι προσωπικά όποιου και είναι. Το θέμα είναι ότι αυτή είναι σοβαρή απειλή. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα τη στιγμή που κλαπήκαν τα αρχεία. Αλλά το τι πρέπει να γίνει, κατά τη δική μου άποψη, είναι πρέπει να ενημερωθούν όλα τα άτομα που βρίσκονται σε αυτή τη διαρροή. Είτε από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή σε συνεργασία με τον Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων, δεν ξέρω ποιος πρέπει να ενεργήσει για να γίνει ενημέρωση, με σκοπό να προλάβουν αυτοί που διαρρεύσαν τα στοιχεία τους ή που θα διαρρεύσουν τα στοιχεία τους πιθανότητες ζημιές που θα ακολουθήσουν μετά τη διαρροή. Για παράδειγμα, εάν εγώ είμαι ένας φοιτητής, ένας υπάλληλος ή κάποιος συνεργάτης που είχα αρχεία στο σερβερ του Πανεπιστημίου, το οποίο ήταν ευαίσθητα για μένα, είχα ένα αρχείο με κωδικούς, με προσωπικές φωτογραφίες, με πράγματα. Δεν παίζει ρόλο και δεν τίθεται ερώτημα γιατί βρίσκονταν αυτά εκεί. Θεωρείστε ότι υπάρχουν. Εάν αυτό το άτομο δεν ενημερωθεί ότι αυτό το αρχείο θα κυκλοφορήσει σε 10 μέρες με τους κωδικούς του και δεν λάβει τα μέτρα του, τότε αυτός θα υποστεί επιπλέον ζημιά. Συνεπώς είναι πολύ σοβαρή κατάσταση, γιατί προχθές μας έλεγαν ότι δεν διέρευσε τίποτα απολύτως από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, αλλά από ό,τι φαίνεται έχουν διέρευσει πράγματα. Και το κάνουν δηλαδή πιο προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να πιέσουν ακόμη περισσότερο για να πάρουν τα χρήματα, τα λίτρα.
Ακριβώς. Αυτοί προσπαθούν απλά να παίξουν το παιχνίδι του φόβου και να μας τρομοκρατήσουν ως σαν χώρα ή σαν οργανισμό για να δώσουν τα λεφτά. Η πολιτική είναι να μην δίνονται λεφτά, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα για τα κλειδώματα και τα ξεκλειδώματα είναι διαφορετικό, διότι δεν έχεις επιλογή να ξεκλειδώσεις έναν αρχείο, διότι δεν είχες τη σωστή υποδομή να το έχεις με αντίγραφα ασφάλειας, τότε είσαι αναγκασμένος να πληρώσεις λίτρα για ξεκλείδωμα ένα αρχείο. Στην περίπτωση είναι αυτοί που μας απειλούν ότι θα διαρρεύσουν τα αρχεία. Δεν ξέρουμε. Φυσικά, να το δούμε ιστορικά, ναι. για να είμαστε και δίκαιοι. Η συγκεκριμένη ομάδα κανένας δεν τους πλήρωσε. Μπορείς να μπεις στη ιστοσελίδα που υπάρχει και το βίντεο τους και το αρχείο που δημοσίευσαν και να δουν ότι όλα τα θύματα τους κανείς τους δεν πλήρωσε. Ναι, αλλά όλους διέρευσαν τα αρχεία τους. Και είναι εκεί στο ίδιο Μάλιστα. χώρο. Λέτε να ενημερω... αν δεν πληρώσουν που δεν πρέπει να πληρώσουν, να ενημερωθούν τουλάχιστον αυτοί που έχουν τα προσωπικά τους στοιχεία, που είχαν τα δεδομένα τους στο ανοιχτό πανεπιστήμιο, δεν ξέρουν να πάρουν τα μέτρα τους ή κάτι άλλο. Καλό θα ήταν είναι να το κάνει απλώς, το πανεπιστήμιο. Ναι. Τη στιγμή που το πανεπιστήμιο έχει τα ίδια αρχεία που θα διαρρεύσουν. Ξέρουμε και τα ονόματα τους και όλα. Τα ανακοίνωσε το συγκεκριμένη ομάδα και λέει ότι αυτά τα αρχεία με αυτόν τον όνομα θα διαρρεύσουν. Ας κάτσουν να κάνουν μια έρευνα, να τώρα. Δουν το ρίσκο. Τώρα. Μέχρι τις 9 και μέρες να ενημερώσουν τους πολίτες ακριβώς το τι έγινε και το τι έρχεται. Ναι, να προλάβουν οποιαδήποτε ζημιά θα ακολουθήσει με το να διαρρεύσουν αυτά τα δεδομένα και να μην σκεφτούν την ευαισθητά μόνο. Είναι και προσωπικά. Άρα αυτός που τα εμπιστεύτηκε στον οργανισμό αυτό δεν περίμενε ότι θα δημοσιευτούν. Άρα και αυτός πρέπει να λάβει κάποια μέτρα. Θα δούμε τι λέει το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο πριν ήταν σε πολύ λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παστέ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.